Λοιπόν, ένα update για το ενηδρίο. Το aquascape έχει τελειώσει. Από εδώ πέρα έχω το πλατό, το οποίο είναι χωρισμένο σε 4 γέφυρες. 1, 2, 3, 4, που από κάτω έχουν κενό 8 εκατοστά, 3 από τα οποία είναι άμμος. Από πίσω εδώ πέρα έχω ένα ledge, ένα arch ψιλοκαλυμμένο από κάτω. Από εδώ πέρα πίσω έχω ένα κενό, το οποίο δεν φαίνεται γιατί είναι μέσα. Και μετά έχω από εδώ πέρα την άκρο, την λιμνούλα. Και αυτό το κομμάτι, το πλατό, το από εδώ, το οποίο το έχω φτιάξει με νεκρές ακραπόρες. Και την σπηλιά, το οποίο θα είναι το κεντρικό το θέμα του ενηδρίου. Την οποία την έφτιαξα με αυτό το πράγμα από πάνω, το οποίο είναι τσιμέντο, κολλημένο επάνω με όχο στιγμής, με όχουλα στιγμής, με κόλλα στιγμής, άμμος και μερικά κοράλια. Μέσα, για να είναι αρκετά σταθερό και να μην σπάσει αυτό το τσιμέντο που είναι έτσι μακρύ, έχω βάλει 2 βέργες fiberglass, ενωμένες μεταξύ τους με PVC σωλήνη. Τώρα, γενικότερα είμαι ευχαριστημένος από το aquascape. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το είχα κάνει καλύτερο, όχι ότι δεν υπάρχει καλύτερο. Είμαι ευχαριστημένος που βρήκα και αυτά εδώ πέρα τα barnacles, τα οποία θα σπιτώσουν τουλάχιστον το ένα το μπλένι μου, θα δούμε και τι άλλο. Και το ενηδρίο γενικότερα είναι έτοιμο. Είναι σε λειτουργία, εδώ και 4-5 μέρες κάνει τον κύκλο του. Έχει αρχίσει να πέφτει η αμμονία, είμαστε περίπου στο μισό. Αρθενία. Τώρα, τα τεχνικά τα θεματάκια του. Δεν έχω συνδέσει ακόμα την ATO, καθότι θέλω να λύσω ένα-δύο θεματάκια με το βαρέλι, το οποίο είναι έξω, γιατί ο από εκεί ο τείχος είναι τείχος μπαλκονιού, οπότε θα πεις το βαρέλι στο μπαλκόνι τώρα από εκεί. Και δεν έχει συνδεθεί ακόμα το refugium, το οποίο είναι εδώ. Φαίνεται. Δεν φαίνεται, θα τα δείξουμε μετά τα κάτω. Και δεν έχει συνδεθεί ακόμα το refugium, το οποίο μπαίνει από εδώ πέρα κάτω. Από εδώ πέρα κάτω έχουμε το sump και εδώ πέρα έχουμε τα ηλεκτρολογικά μας. Επίσης δεν έχω συνδέσει ακόμα και την UV τη λάμπα. Τι άλλο. Και δεν έχω... Καλά, εντάξει. Εννοείται ότι δεν έχει καθόλου ζωή μέσα εκτός από βακτήρια. Το sump το έχω σε 2 κομμάτια. Το ένα είναι το refuge, το fractan, το οποίο είναι αυτό εδώ. Και είναι στην αριστερά πλευρά του ενηδρίου. Η επιστροφή του είναι εδώ χαμηλά, από την πίσω πλευρά βέβαια, η οποία θα είναι συνδεμένη με σωλήνα που ανεβαίνει και συνεχίζει και αδειάζει δίπλα στο σαν, θα δείξουμε ακριβώς πού. Έχω περάσει εδώ πέρα πάνω διπλό χτένι και γενικότερα αυτό το χώρισμα μέχρι πίσω είναι για να μην περάσουν πράγματα και βουλώσουν το σωλήνα αυτό. Αυτό είναι δική μου κόλληση. Ψιλοφαίνεται κιόλας, γιατί δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Και ας πάμε τώρα δίπλα στο sump. Το sump είναι το original της εταιρείας. Έχουμε τη SmartSpec το skimmer, το οποίο θα το συνδέσω με αποχέτευση από το σωληνάκι αυτό, απλώς δεν έχω ακόμα πάρει τα σωληνάκια. Εδώ επάνω, φαίνεται, εδώ επάνω είναι αναμονή για τη UV, ετοιμάζομαι να τη βάλω τώρα, έχω περάσει τα καλώδια, μόνο το σωλήνα, περιμένω ένα μεγαλύτερο σωλήνα, ένα πιο μακρύ σωλήνα για να την κάνω τη δουλειά. Η αντλία επιστροφής είναι τη SmartSpec και αυτή. Η εννιάρα, η duo, turbine, έχω βάλει ένα, φαίνεται, δεν φαίνεται, έχω βάλει ένα brick της Brightwell NO3 και εδώ πέρα είναι αυτά που έχω δείξει σε άλλο βιντεάκι, τα hotels, τα hotels, τα κόπεποτ hotels.
Χρησιμοποιώ το ένα μόνο από τα δύο σημεία για τις κάλτσες, γιατί δεν ήθελα να βάλω το felt καθόλου. Αυτό που είναι σαν γουνίτσα, το θεωρώ υπερβολή. Αυτό εδώ πέρα, το σφουγγάρι που έχουνε για να μαζεύει μικρόμπους και οτιδήποτε, για να μην ενοχληθεί ποτέ η αντλία που έχω εδώ στο πλάι, είναι ό,τι καλύτερο έχω δει για τέτοιου είδους δουλειά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτό. Πάρα πολύ ευχαριστημένος είμαι και με τα υδραυλικά της Waterbox. Τα υδραυλικά της Waterbox τα βλέπουμε έτσι. Τώρα τα βλέπουμε. Ναι. Τα υδραυλικά της Waterbox έχουμε τη βάνα, η οποία μας βοηθάει να είναι αθόρυβο το ενιδρίο. Είναι αθόρυβο το ενιδρίο. Το μόνο που ακούτε αυτή τη στιγμή είναι το καταράκτη από το ένα, από τη μία κάλτσα στην άλλη. Είναι 2 πόντου του καταράκτη. Και μετά έχουμε τις δύο τις βανούλες. Μία και μία άλλη. Η αυτή που έχει το γκρίτο τελείωμα θα συνδεθεί με δύο ριάκτορες της Water Waves. Σαν αναμονή δεν νομίζω να τα λειτουργήσω και πολύ συχνά. Απλά αν φραγκάρω, να βάλω κανέναν αραγωνίτη, θα δείξει. Να έχω την ετοιμότητα γι' αυτό. Και δίπλα έχουμε τη UV, η οποία θα συνδεθεί με το UV που την έχω στο πλάι την αναμονή της και θα δίνει νερό στο frag tank που είδαμε πριν. Γενικότερα, πολύ ωραία είμαστε εδώ, πολύ ευχαριστημένος. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος ακόμα με τη δουλειά. Εκτός από την επιστροφή του frag tank δεν έχει μπει και η ATO. Η ATO θα μπει εδώ, είναι λιγάκι ογκώδης, ήθελα να τη βάλω κατά μήκος εδώ, αλλά χρειάζεται να τη βάλω κατά πλάτος. Ακόμα το δουλεύω, είναι λιγάκι, δεν είναι ότι πιο εύκολο. Θα ετοιμαστεί και η ATO, το καλό είναι ότι έχω βαρέλι δίπλα. 200 λίτρα βαρέλι θα βάλω και θα γεμίσει γενικότερα. Εδώ έχουμε τα καλώδια. Να το δείξω το χαμό. Εδώ είναι ο χαμός λοιπόν των καλωδίων. Δεν έχω συνδέσει ακόμα την τουν μαζί με τα DD τα θερμαντικά. Είναι 2250 για DD θερμαντικά. Και ο tuns ο controller. Δεν τα έχω συνδέσει ακόμα αυτό. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι tuns controller. Είναι DD και ο controller. Δεν τα έχω συνδέσει ακόμα αυτά. Τα υπόλοιπα όλα είναι συνδεδεμένα και λειτουργούν. Είχαμε μόνο ένα τεχνικό πρόβλημα. Με το κυκλοφορητή της Tunes, της Max Spec. Έχουμε αυτόν, το φαίνεται το δείχνει. Έχουμε αυτόν εδώ, ο οποίος είναι 350 και πήρε έναν διπλό 350. Ο δεύτερος 350 ήρθε ελαττωματικός. Δεν μπόρεσε να δουλέψει ποτέ. Τον τσέκαρε, ήρθε από εδώ πέρα ο Γιώργος από το Άμπερ. Τον τσέκαρε, είδε και εκείνος ότι είναι προβληματικός και τον έχουμε στείλει τώρα πίσω στην αντιπροσωπεία για αλλαγή. Βλέπω ότι η κυκλοφορία που δίνει αυτός, ακόμα και στο μισό του, στο 50%, είναι αρκετό για το ενιδρίο άδειο. Όταν θα αρχίσει να γεμίζει, θα χρειαστώ παραπάνω κυκλοφορία, θα το δείξουμε. Γενικότερα είμαι πολύ ευχαριστημένος κυρίως από το Aquascape. Είναι σημαντικό για μένα που κάτω από αυτά υπάρχει τρόπος να περνάει το νερό, οπότε κυκλοφορία με το τζάιρο μπορεί να κάνει τον κύκλο των συνηθισμένων του τζάιρο, δηλαδή χαμηλά δεν υπάρχει εμπόδιο μεγάλο για να επιστρέψει το νερό πίσω, σίγουρα θα είναι μειωμένη ταχύτητά του, αλλά δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψει το νερό. Και βλέπω ότι έχω πολύ πράγμα για να εγκαταστήσω και κοράλια, αλλά και για να κρυφτούν ψάρια. Αυτά για το ενιδρίο. Α, ναι. Τα φώτα τα έχω κρεμάσει υπογωνία επάνω. Είναι κρεμασμένα ουσιαστικά στην προστινή πλευρά, 5 εκατοστά, 3 εκατοστά από την προστινή πλευρά του ενιδρίου.
Και με κλίση, ούτως ώστε να μην με ενοχλούν στα μάτια όταν κάθομαι στον καναπέ, ο οποίος καναπές είναι ακριβώς πίσω από την κάμερα. Αυτά από εμένα. Α, ναι, έκανα και τη ζημιά την πρώτη με τα καημένα τα κλονάκια που τα σκότωσα. Αλλά αυτό το παρουσίασα ήδη, ας μην τα ξαναλέμε τώρα. Η καραντίνα έχει πάει στο πίσω δωμάτιο. Έχω ένα πίσω δωμάτιο βοηθητικό στο σπίτι. Αυτά τα πράγματα έχει πάει εκεί. Γενικότερα είμαι πολύ ευχαριστημένος για το πόσο ελαφρύ από πέτρες είναι από αυτή την πλευρά το ενιδρίο και γεμάτο από τη ζανιά. Δηλαδή έχω πολλά μέρη να βάλω πράγματα και να φαίνονται καλά. Και πόσο γεμάτο από πέτρες είναι από εδώ που μου δίνει πολύ περισσότερο χώρο να βάλω κοράλια και ταυτόχρονα δεν μπλοκάρει το νερό καθόλου. Καθόλου. Εντάξει. Δίπλα πήρα και έβαλα ένα σχεδόν ίδιο, κάτσε να το δούμε, ντουλαπάκι από το IKEA. Του έβαλα ρόδες βιομηχανικές, ούτως ώστε να μπορεί να μετακινείται, να βγαίνει μπρος-πίσω, γιατί από πίσω θα βάλω τους δυο τους ριάκτορες για να μπορούν να είναι εύκολα προσβάσιμοι και τον controller μάλλον της ATO, της Neptune, επειδή τα καλώδια δεν είναι πάρα πολύ μακριά, οπότε θα μπουν εκεί πέρα για να μπορούν να εξυπηρετούν τα πάντα. Έχω πάρει μαζί με τον ATO της Neptune και ένα leak detector της Neptune και ένα, πώς το λένε, ακόμα ματάκι για να δει αν έχει αδειάσει το βαρέλι έξω και να μου χτυπήσει συναγερμό μέσα να γεμίσω το βαρέλι. Περιμένω τώρα μερικά ακόμα, πώς το λένε, σωληνάκια για να μπορέσω να τα εγκαταστήσω αυτά και να δω ακριβώς πώς θα μπει η ATO και η επιστροφή και αυτό. Γενικότερα έτοιμος είμαι. Α, ένα τελευταίο πράγμα το οποίο σήμερα θα φτιαχτεί είναι το jump guard. Το jump guard πήρα ένα διπλό της Red Sun. Red Sea, συγγνώμη. Αυτό το έκανα τόσο ώστε να μπορώ να βγάζω από τη μία και να το βγάζω το jump guard από τη μία πλευρά και να δουλεύω στην άλλη χωρίς δυσκολία. Και διάλεξα τη Red Sea επειδή είχε διαφανές λιχτάκι, το οποίο ήταν αυτό που ήθελα. Τώρα έκανα μια έξτρα αγορά κατά λάθος, γιατί στο site που αγόρασα τις Red Sea τα jump card έλεγε ότι ήταν μαύρο το διχτάκι, οπότε αγόρασα επιπλέον και λευκό διχτάκι. Αν κάποιος το χρειάζεται, ας μου πει να του κόψω κανένα κομμάτι, θα χρησιμοποιήσω από αυτά για να καλύψω και κάτω τα σάμπισα σημεία που θα βάλω και ένα ψαράκι μέσα. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί ή όχι, αλλά άμα χρειαστεί θα το βάλω. Αυτά από μένα. Α, κάτι άλλο. Είναι τελείως αθόρυβο. Παιδιά, είχα ενιδρίο πριν από 10 χρόνια περίπου και ακουγότανε. Αυτή τη στιγμή ο ανεμιστήρας οροφής που έχω ακούγεται περισσότερο από το ίδιο το ενιδρίο. Το μόνο που ακούγεται από το ενιδρίο είναι από το σαμπ μέσα ένας μικρός καταρράκτης γύρω του 1 εκατοστού που πηγαίνει από τη μία κάλτσα στην άλλη το νερό. Δηλαδή δεν ακούγεται σχεδόν τίποτα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτό. Αυτά. Αυτά. Δεν έχετε άλλο. Για update καλό, ε!